Και όχι τους τρελούς, και εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο. Χρήστος Αντικάη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λουκά μου. Τι κάνεις? Τι γίνεται? Λέμε προς το παρόν τέλεια. Εσύ να μας πεις, πώς είσαι? Εντάξει, όπως είναι όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, ε. Τώρα θέλει υπομονή λίγο. Είσαι το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τη μεγάλη επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου. Αυτό θα το κρίνει ο χρόνος. Ο χρόνος. Θα το κρίνει ο χρόνος. Δεν είναι μεγάλη επιτυχία ακόμα. Ας πούμε, πρέπει να περάσουν χρόνια να πούμε ότι είναι επιτυχία, ρε παιδί μου. Είσαι το μόνο πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτή? Έχω γράψει μαζί με τον Γρηγόρη τον Παξαβανέλη τους στίχους. Που είναι? Έχω γράψει μουσική εγώ και ο Γρηγόρης τους στίχους. Ο συνεργάτης σου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Υπουργός. Για σένα μόνο, εμένα να ακούς, σε δύσκολους καιρούς. Ξέρεις ότι με αυτό το τραγούδι στην Κύπρο, φαντάζομαι και στη Ελλάδα, τους έχεις κάνει όλους τρελούς. Ελπίζω. Το ξέρεις? Όχι. Θα σου το πω εγώ. Όλοι παραμιλάνε. Εμένα ακούς και όχι στο κλούς. Χαίρομαι. Εσύ νιώθεις τρελός? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Με ποια έννοια όμως? Με τον τρόπο που δουλεύω, με τον τρόπο που σκέφτομαι. Γενικά είμαι σε ένα πανικό συνέχεια. Με τον τρόπο που ερωτεύεσαι. Που ερωτεύομαι, όλα, όλα. Όλα. Έχω μια δόση τρέλας όλα. Ήσουν, θυμάμαι, τότε το 9χρονο παιδάκι, το οποίο ήρθε από την Αλβανία, στην Αθήνα εννοώ, και ασχολήθηκε με τα χριστουγεννιάτικα και εκκλησιαστικά τραγούδια. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, γιατί ο κόσμος στην Κύπρο δεν μπορεί να μην γνωρίζει, ναι, καθαρά την ιστορία. Δεν ξέρω, είχε Alter, έπαιζε στην Κύπρο. Έπαιζε μέσω κάποιου άλλου καναλιού, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Απλά θα ήθελα να μου πεις λίγο πώς προέκυψε να ασχοληθείς μικρό παιδί τότε με αυτά. Η μητέρα μου με έβαλε στο κλίμα αυτό, να το πω και έτσι, γιατί η μάνα μου τραγουδούσε. Δεν κατάφερε να κάνει τα δικά της όνειρα πραγματικότητα. Επειδή υπήρχε κατοχή τότε στην Αλβανία με όλα αυτά που γινόντουσαν και ήταν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Και όταν ήρθαμε εδώ, επειδή ανακάλυψε ότι έχω μουσικό αυτή, με έγραψε ένα οδείο. Γενικά, ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα ήταν από πίσω και μου έλεγε: «Κάν το, πήγαινε στο μουσικό», ξέρω εγώ, γιατί έκανα μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Με έγραψε ένα οδείο, με ανακαλύψαν εκεί πέρα ότι μπορώ να τραγουδήσω, ξέρω εγώ, 9 χρονών Πάριο. Τέτοια τραγούδια δηλαδή. Και ξαφνικά δεν τα θυμάμαι ακριβώς, απλά θυμάμαι ότι είμαι στο Alter και υπογράφω να κάνω συμβόλαιο για κάτι άλλο, όχι για χριστουγεννιάτικα. Μάλιστα. Και ξαφνικά βγάζουμε τα χριστουγεννιάτικα και εντάξει, και πέτυχε αυτό. Σαφώς και πούλησε, επειδή ένα μικρό παιδί από την Αλβανία να μπορεί να ψέλνει, ξέρω εγώ, 9 χρονών. Είναι όλα μαζί δηλαδή. Ναι, είναι όλα μαζί. Αλβανία, 9 χρονών και μπορεί να ψέλνει. Οπότε αυτό πουλάει. Οπότε. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Και ήταν η επόμενη ερώτησή μου, πώς σου ήρθε αυτό το ταλέντο, ή αν είχες το ταλέντο μέσα από την οικογένεια, αλλά μου είπες ότι ήταν από τη μητέρα. Μητέρα μου, ναι. Η μητέρα μου. Έχω και από το πατέρα μου. Εντάξει, ο πατέρας μου δεν ξέρει, δηλαδή δεν σκέφτεται ότι μπορεί να βαρύσει παλαμάκι σε ρυθμό. Αλλά έχω και από το σόι του πατέρα μου που έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Πάνω στο τραγούδι. Ναι, ναι. Σε είδαμε επίσης να περνάς από το Voice. Ναι. Έκανες ένα πέρασμα, ναι, εκεί. Αν είσαι ένα στέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Ποια ήταν η εμπειρία σου μέσα από αυτό το παιχνίδι και πώς θα... Αν κάποιο παιδί σου έλεγε σκέφτομαι να πάω, ναι, στο Voice, τι θα του έλεγες? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, ότι δεν υπάρχει λόγος να πάει στο... Γενικά όχι στο Voice, γενικά σε τηλεπαιχνίδι. Δεν είναι κάτι αναγκαίο για την... Εντάξει,
Κοίτα, οι κυρίες έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όλα έχουν γίνει σε μια εγρήγορση. Δηλαδή, ο κόσμος παίρνει τόσο πληροφορία που δεν μπορεί να μείνεις, να αποτυπωθείς στον κόσμο. Δηλαδή, παίρνει τόσο πληροφορία έτσι κι αλλιώς. Οπότε, όταν πας, είσαι ένα πυροτέχνημα απλά. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν κερδίσει, ας πούμε, εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε. Κάποια παιδιά είχαν άστρο και συνέχισαν και είναι μετρημένοι στο ένα χέρι. Ναι, αυτό ισχύει που λες. Άρα, να θεωρήσω ότι μετάνιωσες για πράγματα που έχεις κάνει. Δεν μετάνιωσα την πρώτη φορά που πήγα. Μετάνιωσα τη δεύτερη φορά, γιατί πήγα δύο φορές. Αλλά εντάξει, από τα λάθη μαθαίνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν πρέπει να πάω δεύτερη φορά. Εγώ, ας πούμε, χαίρομαι που, ας πούμε, ένα μουσική από εδώ πέρα, ας πούμε, που είναι καλλιτέχνης μαζί μας εδώ απόψε, ήταν στο Voice εκείνη την ημέρα. Την περίοδο. Και εγώ τώρα έχω τη τιμή και με πιστεύονται και είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή και με υποστηρίζουν. Και εγώ να ξέρεις ότι χαίρομαι πάρα πολύ που από το παιδάκι που ήσουν, που εξελίχθηκε, είσαι απόψε εδώ μαζί μας για μια μοναδική νύχτα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα απολαύσουμε τραγούδια που έχετε προετοιμάσει όλοι μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς. Ευχαριστούμε, παιδιά, που είστε μαζί μας απόψε. Και θα ήθελα επίσης να μου πεις ποια είναι η εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη μουσική. Μέσα από τη μουσική. Ναι. Κοίτα, εγώ το βλέπω σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου να μην μπορώ να πιάσω την κιθάρα μου, ξέρω εγώ, ή να μην μπορώ να βγάλω μια μελωδία να τραγουδήσω. Δεν ξέρω πώς είναι δηλαδή να μην το κάνεις αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Άρα, δεν μπορεί να φανταστείς τη ζωή σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω πώς είναι να μην μιλάς, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό τώρα μου θύμισε κάτι που μου είχε πει ένας φίλος συγκεκριμένα το αγόρι εκεί. Ότι η μουσική. Που όλη η μουσική, και εγώ ασχολούμαι με τη μουσική, είναι μια άλλη επικοινωνία που έχουμε εμείς οι μουσικοί μεταξύ μας. Είναι η καλύτερη επικοινωνία. Ναι, δεν θεωρούμε μουσικός. Και δεν έχει όρια και δεν έχει ούτε, να το πω, ούτε ρατσισμό, ούτε, δηλαδή είναι τόσο ελεύθερη και τόσο όμορφη που πραγματικά μπορείς μέσα από αυτή να θυμώσεις, να νευριάσεις, να κλάψεις, να γελάσεις. Ναι, είναι απίστευτο. Εγώ, Χρήστο μου, σε γνώρισα όχι πολύ παλιά. Είχες έρθει σπίτι μου στην Κύπρο. Ναι, γελάς. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Γελάς, γιατί φάγαμε πάρα πολύ. Ναι. Είχες έρθει με το αγόρι εκεί πάλι με την κιθάρα, που είναι και αφορμή για το σημερινό μας live και θέλω να ευχαριστήσω τον Στέλιο μας για αυτό το live που γίνεται σήμερα. Τον ευχαριστήσω και δημόσια. Θέλω να μου πεις, γιατί απευθυνόμαστε σε κυπριακό κοινό, ποια ήταν η πιο σημαντική σου ανάμνηση από την επίσκεψή σου στην Κύπρο και πώς σου φάνηκε. Τη συγκεκριμένη επίσκεψη, γιατί έχω ξαναπάει και άλλες φορές. Πες γενικότερα και πες και για τη δική μας. Και πώς σου φάνηκε η επίσκεψη στην Κύπρο, γενικότερα, πώς σου φάνηκε το νησί, οι άνθρωποι. Άκου. Κέρδισα έναν φίλο, καταρχάς. Από την τελευταία επίσκεψη. Εσένα. Φίλε μου! Κέρδισε εσένα. Γιατί ήταν λίγο δύσκολη περίοδος. Είχαμε καραντίνα, οπότε δεν κάναμε και κάτι. Δηλαδή, αν και κάτσαμε σπίτι, ήταν πολύ όμορφα. Δηλαδή, αυτό ήταν η τελευταία εμπειρία που είχα από Κύπρο. Ξέρω, φάγαμε πάρα πολλά παγωτίνια, εντάξει, εννοείται. Τρώγαμε, ξέρω εγώ, και μετά τελειώναμε το φαγητό και λέγαμε να παραγγείλουμε πάλι και όλα αυτά. Εντάξει, πολύ γλυκά, όλα αυτά. Φάγαμε απίστευτα. Ναι, και τώρα τα χάνουμε με το ζόρι. Εγώ προσωπικά δεν σε ήξερα να τραγουδάς μέχρι το βράδυ που ήρθατε σπίτι και καθίσαμε εκεί παρεούλα και τραγούδησες. Γιατί εγώ προσωπικά σε γνώριζα, όχι... Πιστεί. Ως συνθέτη. Αλήθεια. Ναι. Το όνομά σου το είχα ακουστά ότι είχες γράψει αυτό το τραγούδι, ναι, λόγω και της γνωριμίας που είχαμε το Στέλιο. Αλλά δεν σε γνώριζα σαν τραγουδιστή. Πώς και δεν σε είδαμε μέχρι σήμερα να εμφανίζεσαι κάπου, ενώ σε ένα μαγαζί, να κάνεις κάποια live. Γιατί έχω δώσει όλο μου τον εαυτό, όλη τη συγκέντρωσή μου στο να γράφω. Όχι ότι το κάνω, δηλαδή δεν λέω θα πάω τώρα να γράψω και να το κάνω με το ζόρι, απλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό θέλω να κάνω. Δεν θέλω να αφοσιωθώ στο τραγούδι, γιατί θέλει πολύ, είναι πρωταθλητισμός και δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Αυτό ισχύει και βλέπω και θαυμάζω τη δουλειά σου και σαν συνθέτης είχαμε δει να γράφεις με Οικονομόπουλο, με Κιάμο, Βέκας, Κοκκίνου, Τσαλίκη, Νικηφόρο, Σταν. Έχεις αρκετούς επαγγελματίες τραγουδιστές στο ρεπερτόριο σου, ενώ που τους έχεις γράψει τραγούδια. Θα ήθελες να γράψεις σε κάποιους άλλους που δεν το έχεις κάνει τώρα, μέχρι σήμερα. Ενώ
Έχεις κάποιο στόχο ότι ναι, θα ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για... Γενικά θα ήθελα να γράψω εννοείται στο Γιάννη Πάριο. Γιατί είναι... Είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Γιατί θα στο έχουν πει και άλλοι τραγουδιστές ή αυτοί που ασχολούνται με μουσική. Ναι, αυτό ισχύει. Περίμενες τα τραγούδια σου να γίνουν επιτυχίες και να τα αγαπήσει ο κόσμος. Και θέλω σε αυτό το κομμάτι να είσαι ειλικρινής. Ενώ όταν έγραφες ένα κομμάτι, το πίστευες ότι ρε φίλε, αυτό θα γίνει επιτυχία. Θα σου πω την αλήθεια. Όταν άρχισα να γράφω μουσική, πάντα έγραφα μελωδίες. Απλά υπάρχουν κάποια στάδια για να μπορείς να μπεις στο επαγγελματικό, δηλαδή να σε ανακαλύψουν, να χτυπήσεις πόρτες, όλο αυτό. Όταν ήμουν πιο μικρός, έγραφα χωρίς να μου βάζουν πλαφόν ότι θέλουμε. Α, δεν έχει ατάκα, δεν έχει αυτό το στυλ που παίζει πολύ. Δεν έχει στίχο εκεί, δεν σκάει το ρεφρέν. Ναι, κατάλαβα. Μου λείπει αυτό. Οπότε όσο μπαίνεις και σιγά σιγά στο χώρο και το βλέπεις λίγο πιο επαγγελματικά στο θέσο, δεν γράφεις τόσο ελεύθερα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, έχεις έρθει δηλαδή σε διλήμματα κατά τη διάρκεια της πορείας σου μέχρι σήμερα. Είχα φτάσει σημείο να λέω ότι πρέπει να σταματήσει να γίνεται αυτό, να μου λένε κάνω το έτσι και να το κάνω έτσι. Αυτό λέω. Έπρεπε να κανονικά πρέπει να είσαι ο αυτό σου και άμα θέλουν αυτό το πράγμα που βγαίνει, που πηγάζει από μέσα σου, να το πάρουν. Μπράβο. Αυτό είναι το ουσιώδες και το πιο σημαντικό, το να έχουμε ταυτότητα σε ένα πράγμα που δημιουργούμε. Και όπως, γιατί αυτό σούπα, μας αναγνωρίζει. Όπως σου είπα, επιτυχία για μένα δεν είναι να βγει ένα τραγούδι και να παίξει τρεις μήνες και μετά να το ξεχάσουν. Επιτυχία για μένα είναι να περάσουν τα χρόνια και να πούνε. Το θυμάσαι, τότε που είχε βγει αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο το θυμάσαι, ναι, και να ακούγεται. Και να ακούγεται, και ναι, ακούγεται. Δηλαδή να είναι διαχρονικό. Ναι, αυτό... Ο χρόνος το ορίζει την επιτυχία. Οπότε εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για επιτυχία. Ναι. Για επιτυχία μπορεί να μιλήσει. Να μιλήσουμε για τον Αντώνη Βαρδί, να μιλήσουμε. Τι να σου πω. Υπάρχουν τεράστιοι συνθέτες. Τέρατα. Ναι. Τι να περιμένω από ένα Χρήστο στο μέλλον. Δεν μπορώ να σου πω. Ενώ να περιμένουμε. Δεν είναι ωραίο να τα λες γιατί σε ματιάζει ο κόσμος. Ναι. Να περιμένουμε ενώ και άλλα τραγούδια. Να περιμένουμε τον Χρήστο να το δούμε κάπου. Έχεις κάποια πρόταση, έχεις κάτι το οποίο θα βγει στην πορεία και το περιμένουμε να τα ακούσουμε. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Αυτό μετράει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μου αρέσει να λέω τι να περιμένουμε γιατί δεν ξέρω. Οπότε εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει. Το κάνω κάθε μέρα και μακάρι να το κάνω υγιέστατος κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Στο εύχομαι και εγώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Σε αυτό το σημείο, Χρήστο μου, έχουμε να περάσουμε σε μια άλλη ενότητα, την οποία έχουμε ζητήσει από τους τηλεθεατές, φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή, να μας στείλουν κάποιες ερωτήσεις μέσω του λογαριασμού που έχουμε στο Instagram, που είναι papakiliveconcert.tv. Να μας στείλουν κάποιες ερωτήσεις που θέλουν να σε ρωτήσουν εσένα. Και η πρώτη ερώτηση που μας την έχει στείλει ο φίλος Πέτρος Δημητρίου είναι αν έχεις κάποιο κίνητρο όταν κάνεις σύνθεση ή όταν γράφεις μια μελωδία. Από πού πηγάζει το ερέθισμα το να γράψεις. Να σου πω ότι δεν ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, σίγουρα δεν μπορώ να γράψω όταν είμαι χάλια. Που οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Όταν είναι χάλια, γράφουν. Εγώ πρέπει να ξέρω ότι όλα είναι καλά στη ζωή μου. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδελφούλα μου. Δηλαδή να είμαστε, οι φίλοι μου να είναι καλά. Γιατί και σκέφτομαι, δηλαδή μπορεί να γράψω όταν είμαι καλά το χειρότερο συναισθηματικά τραγούδι. Μάλιστα. Γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να πάθουν κάτι, να τους χάσω, ξέρω. Ή μπορεί να ακούσω μια ιστορία και να γράψω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Την έχει κάνει η φίλη η Άντζελα. Λοιπόν, αυτή είναι λίγο τρίκ ερώτηση, είναι λίγο παγίδα. Πότε έχεις γράψει το τελευταίο τραγούδι και για ποιον. Για ποιον εννοείς καλλιτέχνη. Μάλιστα. Από ποιον θα περιμένουμε τραγούδι δικό σου. Αυτό ήταν το τρίκ. Δηλαδή. Αυτό ήταν το τρίκ. Στο τελευταίο τραγούδι. Και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Τίτλος. Δεν μπορώ να πω. Έλα λίγο. Αφού δεν τα ένα λέω. Γράμμα ρε. Εντάξει, οκ, okay, δεν θα επιμένουμε. Η φίλη μας η Δάφνη μας ρωτάει αν θυμάσαι ποια ήταν η φορά που είχες εντυπωσιαστεί όταν τραγούδησες σε σκηνή. Ήμουν πολύ μικρός. Όπως είπα, την ιστορία με το 2 που με ανακαλύψανε, με είχαν βάλει σε μια συναυλία. Σαν έκπληξη και καλά, ότι ο μικρός θα πει το πιο καλή μοναξία του Πάριου. Το θυμάμαι δηλαδή.
Αλλά δεν μπορώ να αισθανθώ σαν μικρός πώς ήταν εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμάμαι δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήμουν ντροπαλός γενικά. Τώρα είμαι πάρα πολύ ντροπαλός. Και φαντάζομαι αυτό πώς σε έκανε να νιώσεις. Ενώ μικρό παιδί ότι βγήκε σε σκηνή. Ότι θα βγάλω λεφτά. Τι πλάκα μου. Καλό αυτό. Όχι. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, όχι. Ήμουν χαρούμενος. Νόμιζα ότι ήμουν τραγουδιστής. Ένα μικρό παιδί έχει τα δικά του στο κεφάλι. Και εκεί ξέφυγες. Ναι. Πάμε στην ερώτηση του φίλου Νίκου. Έχεις κάποιο πρότυπο σαν άνθρωπο ή σαν καλλιτέχνη ή και τα δύο? Ναι. Σαν άνθρωπο έχω τον πατέρα μου. Να σου πω γιατί. Γιατί είμαι 26 χρονών, τώρα το σκέφτομαι δηλαδή, έχω καταλήξει αυτό τώρα, γιατί είμαι 26, ξέρω εγώ, και μπορεί να έχω ένα μικρό πρόβλημα και να πω τι θα κάνω τώρα. Ενώ ο πατέρας μου στην ηλικία μου, λίγο πιο μεγάλος, 30 χρονών, εγώ ήμουν μωρό, η αδερφή μου μωρό, άφησε τα πάντα, ξέρω εγώ, πίσω στην Αλβανία και ήρθε εδώ χωρίς να ξέρει να λέει, ξέρω εγώ, θέλω νερό ή θέλω κάτι να πιω, ξέρω εγώ, να ζητήσει βοήθεια και μου έκανε αυτό που είμαι. Άρα είναι πρότυπό μου, είναι ο ήρωάς μου. Ο πατέρας είναι πολύ συμβολικό πρόσωπο στην οικογένεια και μπράβο σου που το εκτιμάς αυτό. Τώρα η Στέλλα μας έχει στείλει την ερώτηση. Όλοι μας από μικροί ορισμένες φορές βιώσαμε την απογοήτευση. Εσύ έχεις περάσει κάτι τέτοιο που σου είναι αξέχαστο και το κρατάς μέχρι σήμερα? Υπάρχουν πολλών ειδών απογοήτευσης. Τι απογοήτευση? Αυτό το αφήνω σε σένα. Θυμάμαι πάρα πολύ έτσι αμυδρά ότι είχε πάρει ο φίλος μου Παναγιωτάκης στον υπηαγωγείο ένα Harley μινιατούρα, μια Harley μινιατούρα και δεν μπορούσε να μου την πάρει ο πατέρας μου και δεν καταλάβαινε γιατί δεν μπορούσε να την πάρει ο πατέρας μου και μου είχε μείνει ακόμα ότι δεν μου είχε πάρει ποτέ τη Harley τη μινιατούρα. Σου είχε μείνει σαν ανάμεση. Ναι, αυτό είναι μια, ναι, απαντώ δηλαδή, πώς την είπαμε την κοπέλη. Αυτό το βίωσα κι εγώ. Μου χρωστάει και εμένα ο πατέρας μου κάτι, αλλά... Ναι. Θα το πω άλλη φορά. Αλλά το ξεπλήρωσε αλλιώς μετά. Με άλλο παιχνίδι. Μπράβο. Εγώ, Χρήστο μου, θα σε ρωτούσα προσωπικά εγώ. Το ευχαριστώ και το συγγνώμη είναι δύο λέξεις με πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Τουλάχιστον για μένα. Εσύ τις λες ενώ στην καθημερινότητα σου, στη ζωή σου, και αν ναι, αν χρωστάς κάπου μία από αυτές τις δύο λέξεις. Ή και τις δύο. Νομίζω πως αυτό είναι προσωπικό το θέμα και όπου χρειάζεται να το έχω πει ή να το πω, θα το πω σε εκείνον. Δεν χρωστάω σε κανένα κάτι, εννοώ. Ό,τι είχα να πω, το έχω πει ευθέως στο άτομο ίδιος που έπρεπε να το πω, ναι. Μάλιστα. Χρήστο μου, τι είναι η μουσική για σένα? Ενώ την κάναμε καιρό αυτή την ερώτηση προηγουμένως. Θέλω να πω ότι η μουσική για κάποιους είναι ένας τρόπος που εκφράζουν... Θες να σου πω εγώ τι είναι για μένα? Ναι, θα ήθελα πολύ να ακούσω. Τρόπος σκέψης. Είναι, εγώ πιστεύω ότι ένας μουσικός θα έλεγα, αισθάνεται διαφορετικά το κόσμο. Διαφορετικά από έναν κοινό που δεν καταλαβαίνει μουσική. Αυτό ισχύει. Ναι. Αυτό ισχύει και... Βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, αντιλαμβάνεται αλλιώς ακόμα και τη ζωή. Αυτό είναι για μένα η μουσική. Ερμηνεύει διαφορετικά, ναι, τη ζωή, λόγω ότι η μουσική συνδυάζει πολλά πράγματα. Συνδυάζει το σώμα, το πνεύμα, το τρόπο σκέψης, όλα σε ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο μου, τώρα θέλουμε μουσική. Και βλέπω εκεί τα αγόρια σου πανέτοιμα, έτοιμα με τα όπλα τους. Κουρδισμένοι όλα. Κουρδισμένοι όλοι. Να μας εντυπωσιάσετε με κάτι που θεωρώ ότι έχετε φτιάξει πολύ καλά. Τι μας έχετε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει τραγούδια που έχω γράψει εγώ και έχουν κυκλοφορήσει και όμορφα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα και στα παιδιά αρέσουν. Θα μας μαγέψετε. Λοιπόν, έφυγες, πήγαινε, πάρε θέση και εμείς σε αυτό το σημείο... Ναι, φύγε. Τώρα πήγαινε, κάτσε στη γαρέκλα σου, ετοιμάσου. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε και να ενημερώσουμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει μέσα από το λογαριασμό μας στο Instagram, που θα τον βρείτε στο παπάκι liveconcert.tv και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας, όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο αυτό ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί, το The Duke Boutique Suites, στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Ένα πανέμορφο χώρο. Θα δείτε τις οδηγίες εκεί και
λάβετε μέρος κι εσείς. Χρήστο μου, το μικρόφωνο σε σένα. Λόγια πολλά λένε για μας, δεν έχει νόημα να απαντάς. Ας λένε να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν αγαπήθηκαν όσο εμείς. Δεν φταίνε εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός. Αλλά για σένα μόνο εμένα να ακούς. Σε δύσκολους καιρούς εσύ για μένα καίς. Κι εγώ για σένα λιώνω εμένα να ακούς. Εμένα να ακούς. Να 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 να. Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός. Αλλά για σένα μόνο εμένα να ακούς. Σε δύσκολους καιρούς εσύ για μένα καίς. Κι εγώ για σένα λιώνω εμένα να ακούς. Εμένα να ακούς. Παίζουν τραγούδια χωρισμού και σε θυμάμαι. Φίλια και λόγια και εκδρομές μας νοσταλγώ. Με άλλο πρόσωπο πως με ξεχνάς φοβάμαι. Κι αυτή η σκέψη μου τρελαίνει το μυαλό. Βρίσκω στη τσέπη μου εκείνο το χαρτάκι που μου είχες γράψει πως για πάντα μ' αγαπάς. Το κομματιάζω και το ρίχνω στο τασάκι. Αφού αυτό το σ' αγαπώ αλλού το πας. Έτσι και σε βλέπα στο δρόμο κάποια μέρα. Θα τεινάζονταν η καρδιά μου στον αέρα. Τα μάτια θα τρέχαν βροχή και στη θαλάσσο ταραχή. Θα σε πετύχαινε η λύπη μου σαν σφαίρα. Έτσι και σε βλέπα στο δρόμο δίχως σκέψη. Θα σε συνέτριβα να ξέρεις λέξη λέξη. Θα γίνει ο πόνος μου γραβή. Θα μάθουν όλοι μα και εσύ πως πιο πολύ απ' το καθένα έχει στέξει. Έτσι και σε βλέπα στο δρόμο κάποια μέρα. Θα τεινάζονταν η καρδιά μου στον αέρα. Τα μάτια θα τρέχαν βροχή και στη θαλάσσο ταραχή. Θα σε πετύχαινε η λύπη μου σαν σφαίρα. Έτσι και σε βλέπα στο δρόμο δίχως σκέψη. Θα σε συνέτριβα να ξέρεις λέξη λέξη. Θα γίνει ο πόνος μου κραυγή. Θα μάθουν όλοι μα και εσύ πως πιο πολύ απ' το καθένα έχει στέξει. Πως πιο πολύ απ' το καθένα έχει στέξει. Μικρός για τόσα ενίγματα. Κι όμως τα απάντησα μωρό μου. Έκανα με σένα τόσα ανοίγματα. Τώρα έχω κλειστεί στον εαυτό μου. Σου ρίξα τα δίχτυα μα δεν πιάστηκες. Ξέρεις να ξεφεύγεις από το θέμα. Ίσως έχεις δίκιο που φυλάχθηκες. Απ' το σ' αγαπώ σου
και από εμένα. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις. Κι άλλο αν μείνεις θα δεθώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις. Τόσα αγαπώ, τόσα αγαπώ. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αυτό που χρόνια αποφεύγεις. Κι άλλο αν μείνεις θα δεθώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ αγαπώ. Ότι δεν είμαι τόσο εύκολο παιδί. Όλοι Λουκά. Το λένε όλοι. Πως έχω χάσει της καρδιάς μου το κλειδί. Ξαφνικά δεν μπορώ να μιλήσω, να σκεφτώ. Με κοιτάς, σε κοιτώ και δεν έχω πια σφιγμό. Μου γελάς, προσπαθώ να εξηγήσω με έναν τρόπο λογικό όλο αυτό που αισθάνομαι. Χωρίς, ξέρω τι κάνω. Είμαι για πρώτη μου φορά ερωτευμένος. Πες μου πως το κάνεις αυτό. Δεν είναι τρέλα τη στιγμή. Ξέρω τι κάνω. Φίλα μ' απόψε όσο μπορείς. Ξέρω τι κάνω. Είμαι για πρώτη μου φορά ερωτευμένος. Πες μου πως το κάνεις αυτό. Να σκεφτώ, με κοιτάς, σε κοιτώ και δεν έχω πια σφιγμό. Μου γελάς, προσπαθώ να εξηγήσω με έναν τρόπο λογικό όλο αυτό που αισθάνομαι για σένα. Δεν είναι τρέλα τη στιγμή. Ξέρω τι κάνω. Φίλα μ' απόψε όσο μπορείς. Ξέρω τι κάνω. Είμαι για πρώτη μου φορά ερωτευμένος. Πες μου πως το κάνεις αυτό. Δεν είναι τρέλα τη στιγμή. Ξέρω τι κάνω. Φίλα μ' απόψε όσο μπορείς. Ξέρω τι κάνω. Είμαι για πρώτη μου φορά ερωτευμένος. Πες μου πως το κάνεις αυτό. Σαν άνεμος Λουκά. Να.
Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μη σ' αφήσω, να κάνω πίσω. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγάρο δανεικό. Σε αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος θα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα μια συγγνώμη, το άλλο θάνατο για μένα. Κι αφού σαν άνεμος στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγάρο δανεικό, σε αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος θα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Τώρα για σένα μια συγγνώμη, το αλαφάνα το για μένα. Πρέπει να φύγω. Είναι κρύες οι στιγμές που περνάω πιο κοντά σου. Πώς να μείνω. Φτάσαμε κοντά σε κάποια δύση. Τώρα είναι η στιγμή για να δύο πριν η γκρίνια μας χωρίσει. Γι' αυτό σου λέω δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές, δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές, δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές, δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές, δεν πιστεύω σε όργους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες. Περάσενε μου. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές, δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές, δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές, δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές, δεν πιστεύω σε όρκους και θυσίες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες. Χρήστο μου, σας ακούω και σας βλέπω όλους και χαίρομαι για αυτό που κάνετε και περιμένω να δω τι έχεις να προσφέρεις στο μέλλον σε μας και χαίρομαι ιδιαίτερα για όλα αυτά που δημιουργείς, ενώ σε τραγούδια που συνθέτεις και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω, θαυμάζεις κάποια κομμάτια τα οποία σου προκαλούν το συνέστημα να μπορείς να γράφεις? Κοίταξε, να το θέσω αλλιώς, θαυμάζω ανθρώπους που έχουν γράψει αυτά τα τραγούδια. Ξύπνησα καρδιά μου
καλημέρα. Έξω από το παράθυρο χαράζει. Η ζωή μου όμως δεν αλλάζει. Πάλι μοιάζει δύσκολη Δευτέρα. Πότε θα γυρίσεις, πρέπει να απαντήσεις. Όλο μου τον κόσμο άλλαξα για σένα. Πότε θα γυρίσεις, έλα μην αργήσεις. Κι αν ρωτάς τι κάνω, κι αν ρωτάς για μένα. Τα συνηθισμένα όλα είναι ίδια αν δεν είσαι εδώ. Τα συνηθισμένα μακριά από σένα έθενα απόψε να σε ξαναδώ. Πότε θα γυρίσεις, πρέπει να απαντήσεις. Όλο μου τον κόσμο άλλαξα για σένα. Πότε θα γυρίσεις, έλα μην αργήσεις. Κι αν ρωτάς τι κάνω, κι αν ρωτάς για μένα. Τα συνηθισμένα, τα συνηθισμένα όλα είναι ίδια αν δεν είσαι εδώ. Τα συνηθισμένα μακριά από σένα πέθαινα απόψε να σε ξαναδώ. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα κρύφε. Ό,τι τώρα ένιωσα δεν ένιωσα ποτέ. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα κρυφέ. Μια φωτιά μου και τα στήθια, μια φωτιά. Την αλήθεια δεν τη λέω πουθενά. Και πονώ, και πονώ. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Μια φωτιά μου και τα στήθια, μια φωτιά. Την αλήθεια δεν τη λέω πουθενά. Και πονώ, μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα, σ' αγαπώ. Yeah.
για σένα κλαίει κάθε βραδιά. Ξημερώνω κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ κι αχαράζει το φως δεν φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμήσουνε, ποια τραγούδια σε να νουρίζουνε. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Για σένα κλαίει κάθε βραδιά. Ξημερώνει στου κόσμου όλες τις καρδιές, μα για μένα δε χάραξε ποτέ. Εμένα που με βλέπεις περπάτησα σε δρόμους έξω από τους νόμους και από τη λογική. Εμένα που με βλέπεις δεν έσκυψα κεφάλι, μόλους τα έχω βάλει τι να μου πεις εσύ. Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου ολόκληρη δική σου. Εμένα που με βλέπεις με αγκαλιά σαν χέρια, κρύβανε μαχαίρια μα βγήκα ζωντανός. Εμένα που με βλέπεις ακόμα ένα σένο, με είχαν ξεγραμμένο άνθρωποι και Θεός. Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου ολόκληρη δική σου. Το προσκλητήριο μου έπεσα τα χέρια, όχι δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με παρώ. Μπρος στην εκκλησιά μια ακόμα μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις. Μπρος στην εκκλησιά ακόμα μια φορά θες να με πληγώσεις. Προς την εκκλησιά θες να με τελειώσεις. Προς την εκκλησιά.
σκυρό στην εκκλησιά μια ακόμα μαχαιριά. Θέλεις να μου δώσεις προς την εκκλησιά ακόμα μια φορά. Θες να με πληγώσεις προς την εκκλησιά, προς την εκκλησιά. Θες να με τελειώσεις. Πάρε τα χνάρια που άφησα, τα μαύρα δάκρυα μου, και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη, να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεμάτιες όταν ανάστενα κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Αντιλαλούν οι ρεμάτιες όταν καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Χρήστο μου, τελικά εκτός από ένας πολυποσχόμενος συνθέτης με όλα αυτά που μας έχεις πει μέχρι τώρα, εγώ βλέπω ότι είσαι και ένας πολλά υποσχόμενος τραγουδιστής. Έχεις ζηλέψει με την καλή έννοια κάποια κομμάτια, τραγούδια που έχουν πει κάποιοι τραγουδιστές και ρε παιδάκι μου, θα ήθελες να τα έλεγες εσύ αυτά να είναι δικά σου, να είναι δικά σου τα κομμάτια? Έχω ζηλέψει την εποχή τους, όταν βγήκαν δηλαδή. Όχι τα τραγούδια συγκεκριμένα, κατάλαβες τι εννοώ. Θέλω σε αυτό το σημείο να μην μου πεις σε τίτλους ποια είναι, αλλά είμαι πολύ περίεργος να τα ακούσω. Εντάξει. Πάμε να τα ακούσουμε. Αγκαλιά να με πάρεις, θάλασσά μου εσύ. Τι μπορώ την αρμύρα κι ας είναι πληγή. Γίνε δρόμος και μοίρα, θάλασσά μου και πες τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές. Αν με ζητήσει κανείς, δεν υπάρχω εγώ γιναμένα να πεις. Μέσα σου χάθηκα πια απ' το λίγο που ζω, ας πνιγώ στα βάθια.
Αν με ζητήσει κανείς, θάλασσα σώσε με κάτι να βρεις να τους πει. Μέσα στα κύματα σου να με κρύβεις εδώ, από ψέμα κι ανθρώπους πλημμυρίζει ο καημός. Αν με ζητήσει κανείς, δεν υπάρχω εγώ γυναμένα να πεις. Μέσα σου χάθηκα πια, απ' το λίγο που ζω ας πνιγώ στα βάθια. Αν με ζητήσει κανείς, θάλασσα σώσε με κάτι να βρεις να τους πεις. Πρόσωπα και λόγια δικές μου στιγμές, στο δόλο μυαλό μου εικόνες ρογμές, στο στερνό τσιγάρο μου απόψε μιλάω ξανά. Μοιάζεις με την κάφτρα που τόσο κι εσύ με κάψες για λίγο και τώρα σιωπή. Άραγε που δίνεις φιλιά που σε μένα χρωστά. Που γυρνάς. Νιώθω τόσο μόνος, δεν έχω στεριά κι ουρανό. Δεν μοιράζομαι, μια καρδιά στον άνεμο είμαι και ψάχνω Θεό. Σε χρειάζομαι, νιώθω τόσο μόνος, κανείς δεν μου λέει σ' αγαπώ. Ούτε η μοναξιά, σαν ψυχή γυρεύω να βρω ένα σώμα να πω. Μα εσύ πουθενά, 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 πουθενά. Με γεια σας, τα καινούρια σας τα στέκια. Χάρισμα σας δε μου κάνει αυτή η νύχτα, στην ογλέντισα λυπίστα. Μαζί μας τέλειο ρίχτα. Για τους φίλους που αγαπάω, δυο χαμόγελα χρωστάω και απόψε τραγουδάω. Τα δικό που έχω ζήσει η αγάπη το έχει σβήσει, τραγούδι έχει γεννήσει. Γλυκό νερό στην κόλαση θα πιούμε εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου. Νερό στην κόλαση θα πιούμε εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου. Γλυκό νερό στην κόλαση, κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει. Στην Ελλάς του 2000 γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Στη δική μας κοινωνία ζούσα μ' άλλη αγωνία, μη πας στη Γερμανία. Γλυκό νερό στην κόλαση,
Θα πιούμε εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου, νερό στην κόλαση. Θα πιούμε εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου, γλυκό νερό στην κόλαση. Κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει. Κανέναν άλλο δεν έχω στο μυαλό μου, κανέναν άλλο δεν έχω πια δικό μου, κανέναν άλλο κοντά μου δεν αντέχω. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που έχω. Κανέναν άλλο δεν πλησιάζω τόσο, τα όνειρά μου στα χέρια να του δώσω. Κανέναν άλλον δεν έχω στην καρδιά μου, αυτά που λένε να σου τα πουν μπροστά μου, εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω. Χαρά και πόνο μαζί σου τα μοιράζω, εσένα μόνο να μ' ακούπας αφήνω. Σε σένα μόνο ψυχή και σώμα δίνω. Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω, χαρά και πόνο μαζί σου τα μοιράζω. Εσένα μόνο να μ' ακούπας αφήνω, σε σένα μόνο ψυχή και σώμα δίνω. Πάρε τα χάδια τα φιλιά, πάρε και την καρδιά μου, άσε μου μόνο το καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Να 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 να. Άλλες φωτιές γυρέψεις, πριν την αγάπη φοβηθείς και πας αλλού να παίξεις. Πάρε τα δέντρα, τα βουνά, πάρε και τα λουλούδια, άσε μου μόνο τη φωνή για να σου λέω τραγούδια. Να,
να, να, να, να. Για το δικό μου το καλό πρέπει να εξαφανιστώ. Να πάρω για αποσκευή του έρωτα την αιμονή. Είσαι ένα λάθος φανερό που με πηγαίνει σε γκρεμό. Μα η δική μου η ζωή παίρνει το ρίσκο κι όπου γει. Δεν μετανιώνω ούτε η καρδιά αλλάζει. Δεν είναι φρένο, Λουκά, η αγάπη είναι γκάζι. Μες στο μυαλού μου τα τετράγωνα, για σένα κάθε νύχτα μάλωνα. Χωρίς να έχω επιχειρήματα πολλά, μες στο μυαλού μου τα τετράγωνα. Ποτέ δεν πήγα κι ας μεγάλωνα. Ας το πληρώσω και μαζί σου ακριβά. Δεν μεγανιώνω ούτε η καρδιά αλλάζει. Δεν είναι φρένο, η αγάπη είναι γκάζι. Μες του μυαλού μου τα τετράγωνα, για σένα κάθε νύχτα μάλωνα. Χωρίς να έχω επιχείρηματα πολλά, μες του μυαλού μου τα τετράγωνα. Ποτέ δεν πήγα κι ας μεγάλωνα. Ας το πληρώσω και μαζί σου ακριβά. Χρήστο μου, γνωρίζω ότι στη ζωή σου σε σημάδεψαν ορισμένα γεγονότα που δημιούργησαν λογικά αυτό που είσαι σήμερα. Δεν θα μπω σε βάθιες λεπτομέρειες, γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί στην εκπομπή μας προτιμάμε, από ό,τι έχεις καταλάβει, να μιλάμε με τραγούδια παρά με τα λόγια. Γι' αυτό θα ήθελα τώρα να ερμηνεύσεις κάποια τραγούδια, τα οποία έχεις ετοιμάσει και έχεις επιλέξει, που σου θυμίζουν σημαντικές στιγμές στη ζωή σου. Βεβαίως. Άλλο δεν ραγίζω πια, τη γυαλινή καρδιά μου δεν αξίζει. Άλλο δεν σε συγχωρώ που κάνεις το θυμό να με ορίζει. Το λόγο μου σου δίνω πως απέναντί σου θα σκληρύνω. Θα φτάσω στο τέρμα και θα δεις το κέρμα να γυρνά. Δεν με ξέρεις τελικά, αν τα πάρω ξαφνικά θα τα σπάσω όλα μες στη γειτονιά σου. Κι αν ρωτήσουν οι γνωστοί τι με έπιασε γιατί, θα μιλήσω για τα ψυχολογικά σου. Δε με ξέρεις τελικά, θα με μάθεις αναγκαστικά. Το λόγο μου σου δίνω πως απέναντι σου θα σκληρύνω. Θα φτάσω στο τέρμα και θα δεις το κέρμα να γυρνά. Δεν με ξέρεις τελικά, αν τα πάρω ξαφνικά θα τα σπάσω όλα μες στη γειτονιά σου. Κι αν ρωτήσουν οι γνωστοί τι με έπιασε γιατί, θα μιλήσω για τα ψυχο... Πολλά.
δικά σου. Δεν με ξέρεις τελικά. Θα με μάθεις αναγκαστικά. Πάμε να φωνάξουμε λίγο. Μας ακούει κανείς, όλος ο κόσμος κοιμήθηκε. Σε άλλο κόσμο εμείς, την ώρα της επαφής. Δεν θέλω να κρατηθείς, ο κόπος μέσα σου λύθηκε. Θέλω να απογειωθείς, δεν μας ακούει κανείς, μην ανησυχείς. Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Μη σταματάς πουθενά, έλα να φτάσουμε στην έκσταση. Φώναξε πιο δυνατά, εκφράσου αγάπη μου. Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Μη σταματάς πουθενά, έλα να φτάσουμε στην έκσταση. Φώναξε πιο δυνατά, εκφράσου αγάπη μου ελευθερά. Πάλι ζωντάνεψε στα μάτια μου μπροστά. Έπεσα χθες μέσα σε θάλασσες παλιές, μέσα σε κρύα πρωινά και σε εκδρομές. Έπεσα χθες μες του μυαλού μου τις σκιές, και εσύ μου έγνεφες και μου λέγες μη κλαις. Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι, να μου πεις ότι σου λείπω κι ότι με χρειάζεσαι. Ένα γράμμα πως νοιάζεσαι, να μου πεις ότι σου λείπω κι ότι με χρειάζεσαι. Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι, να μου πεις ότι σου λείπω κι ότι με χρειάζεσαι. Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι, να μου πεις ότι σου λείπω κι ότι με χρειάζεσαι.
με χρειάζεσαι. Το κλειδί μέσα στη τσέπη παγωμένο κάνει κρύο ετούτη εδώ την ώρα. Περπατώ χωρίς να ξέρω που πηγαίνω, κάνει κρύο ετούτη εδώ την ώρα. Περπατώ και λέω μόνο το όνομά σου, κάνει κρύο ετούτη εδώ τη νύχτα. Και φυλάω το κλειδί της καμαράς σου, κάνει κρύο ετούτη εδώ τη νύχτα. Και φοβάμαι, και φοβάμαι να σε φτάσω, σαν το φόβο που είχα μη σε χάσω. Και φοβάμαι, και φοβάμαι να σε φτάσω, σαν το φόβο που είχα μη σε χάσω. Το κλειδί μέσα στη τσέπη παγωμένο, ποιος σου ακούει κλάμα αυτή την ώρα. Σ' ένα σπίτι άδειο πάλι απόψε μπαίνω, ποιος σου ακούει κλάμα αυτή την ώρα. Χρήστο μου, φίλε, οφείλω να σου πω ότι με αυτό την τελευταία ενότητα έχω πραγματικά ανατριχιάσει. Σε ευχαριστώ, Λουκά μου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου πω ότι, επειδή φτάνει και ο χρόνος μας στο τέλος, αυτή η νύχτα, σε αυτή τη νύχτα τέλος πάντων, γελάσαμε, χαρήκαμε, θυμηθήκαμε με αυτά που έχετε δημιουργήσει και μέσα από αυτό το όμορφο πρόγραμμα που έχετε ετοιμάσει, μας παραπέμψατε κάπου αλλού απόψε, ενώ θυμηθήκαμε τα τραγούδια, θυμηθήκαμε κάποιες αναμνήσεις και θέλω να πω και σε σένα και στην υπέροχη ομάδα σου ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εμείς ευχαριστούμε. Για αυτό που έχετε ετοιμάσει. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι είναι και εμένα τιμή μου που έχω δίπλα μου εξαιρετικούς μουσικούς και καλλιτέχνες. Θα πω τα ονόματά τους. Βεβαίως, βεβαίως. Στο βιολίνο Χρήστος Μπουσδούκος, μπάσο Ηλίας Τσαπατσάρης, κιθάρα Στέλιος Μπινιάρης και στα πλήκτρα Σωτήρης Αγραφιώτης. Πίσω εδώ. Μπορεί να είναι και θείος μου, δεν ξέρω. Είναι χαμένος θείος μου. Τύμπανα κρουστά, Αρσένης Νάσης. Παιδιά, οφείλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ κι εγώ και να ευχαριστήσω και τα παιδιά, εννοείται, πίσω από τις κάμερες και το σκηνοθέτη μας που είναι κάπου κρυμμένος. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, να ακούγαμε περισσότερα τραγούδια, εννοείται. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε. Θα κλείσουμε όμως με ένα τελευταίο τραγούδι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Έλα λίγο, μόνο για λίγο,
ζω και ξανά ζω. Κάθε μας στιγμή σε χώρο μυστικό, καρδιά μου σαν τα μόνο. Έλα λίγο, μόνο για λίγο. Μέσα μου σιώπη, μίλα μου εσύ. Όλη μου η ζωή στα χέρια σου κλεισμένη. Έλα λίγο, μόνο για λίγο. Ζω και ξανά ζω. Κάθε μας στιγμή σε χώρο μυστή. Έλα λίγο,